Βαρελίδη. Ωραία. Οπότε λοιπόν, υπάρχει μια απενοχοποίηση των παραγωγών, ναι, με τα νάιλον και τα λοιπά και τα πλαστικά όλα αυτά, ναι, τα οποία, και ότι, πρόβλημα, ότι δεν φταίει ο παραγωγός, το λέγαμε, ναι, εξάλλου, Κατερίνα μου, τόσο καιρό. Είχαμε διαδεδομένους χώρους στα οποία μπορούσαμε να τις πηγαίνουμε. Το θέμα είναι ότι υπήρχε πρόβλημα. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ο παραγωγός είχε όλη την καλή διάθεση, αυτό αποκομίσει, να μην τα πάει στους κάδους, να μην τα πετάξει εκεί, να τα μαζέψει. Αυτό φαίνεται το ότι είναι αποθηκευμένα σε χώρους που δικούς του και περιμένει να βρει πού θα τα, τι θα τα κάνει, τα κάψει, να τα πάει εδώ, να τα πάει εκεί, τι θα τα κάνει. Φάνηκε λοιπόν και αυτό πολύ καλό που είπες, ότι ενεργοποιήθηκε και ο Δήμος, ενεργοποιήσει και την περιφέρεια. Φαντάζομαι η περιφέρεια θα μας όξει. Θα έχουμε μονοθεματικό συμβούλιο, μας είπε. Ναι, ακούσει, ναι, ναι, είπε και η κυρία Ερμελιτάκη, ναι, ακούσει, η αντιδήμαρχος. Ναι, θα έχουμε μονοθεματικό για αυτό το θέμα, προκειμένου να, να μαζευτούν όλα τα πλαστικά της περιοχής. Σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο, ναι, να σχεδιάσουμε. Να αποθηκευμένα, μην μαζεύουμε να μαζεύουν στους δρόμους. Μα αυτό λέμε, αυτό λέμε. Να αποθηκευτούν, να μαζευτούν όλα. Θα γίνει μονοθεματικό βέβαια συμβούλιο πριν ξεκινήσει αυτή η περισυλλογή. Οπότε δεν φαντάζομαι θα είστε εκεί και θα το πείτε, αλλά το ξέρει και ο κόσμος και οι κυβερνώντες μας ότι είναι, τα ακούσαμε, ότι τα μισά πλαστικά θερμοκηπίου. Ναι, το ακούσαμε και εκεί, όταν παίρνει ένα μέρος πίσω, το υπόλοιπο που παράγει, τι γίνεται, στους δρόμους. Έτσι. Οπότε, ας ελπίσουμε ότι θα, αυτό που κατάλαβα είναι ότι θα γίνει ένα, εξετάζεται ένα πράσινο σημείο για τα νάιλον, έτσι προκειμένου να τα πηγαίνει ο παραγωγός. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά και καταλάβουμε και τις τεράστιες ευθύνες του ΕΣΔΑΚ, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε σχεδιάσει και δεν είχε σκεφτεί και όλο το θέμα των πλαστικών της Ιερά Πέτρας. Γενικά δεν υπήρχε από πουθενά κάποιος, ενώ ξέραν ότι κλείνει η οχητά, ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει να πάμε προς ανακύκλωση, να φτάσουμε στην ανακύκλωση του 65% των πλαστικών. Δεν έχει γίνει καμία προνοία, καμία κίνηση για να δω τι θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Ενώ υπάρχει η δέσμευση από τους ΧΟΑΠ εδώ και 10 χρόνια, όλα τα υπόλοιπα ισχύουν εκτός από αυτό. Και φτάσαμε εδώ, να βρεθούμε τα σκουπίδια στους δρόμους, να βρεμίσουμε για να πάρουμε μπρος. Και πόσο χρόνο θα μας πάρει τώρα δεν ξέρουμε, γιατί είμαστε στο μείον. Να. Εν πάση περιπτώσει, το νερό μπαίνει στα βλάκια για αυτό το θέμα, αυτό ας κρατήσουμε. Ελπίζω να μην είναι εκεί όμως, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνους άλλους. Θα πιέζουμε. Θα πιέζουμε για να, ναι, προκειμένου να, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, να θα πιέζουμε προκειμένου να μην μείνει έτσι αυτό, να μαζευτούν όλα όσα υπάρχουν τώρα και να δεσμευτεί και η αντιδήμαρχος ότι το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί αυτό το πράσινο σημείο, κόκκινο σημείο, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, το οποίο το οποίο θα μαζεύονται εκεί τα υπολείμματα αυτά των θερμοκηπίων και να βρεθεί λύση και για τα υπόλοιπα υπολείμματα, τα φυτικά. Έτσι, γιατί ο λόγος τώρα είναι να γλιώσει τα φυτικά, απλά να μην το ξεχνάμε δηλαδή. Ναι, υπάρχουν, είναι πιο εύκολο να βρεις λύση. Τα νάιλον όμως πιέζουν πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Οπότε η ικανοποίηση λοιπόν, κυρία Τσικαλουδάκη, για μετά την ικανοποίηση, γιατί πρέπει να δούμε τα ικανοποίηση με συγκρατημένη αισιοδοξία για την υλοποίηση, να το πούμε έτσι. Να δούμε τα αποτελέσματα που θα έχει. Ωραία. Γιατί εξαιρέσει, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε κάθε βράδυ. Το θέμα είναι να φέρνει και αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, επειδή έχουμε και τις εκλογές στο Σύλλογο, αν θέλετε κάτι να πείτε για τις διαδικασίες αυτές, αν θα είστε υποψήφια και άλλα τέτοια. Είναι δύσκολο να το πω ακόμα. Ναι, το σκέφτεστε δηλαδή κι εσείς. Πάντα υπάρχει. Ποτέ, πάντα θέλω να πω στο Σύλλογο. Πάντα ήμουν κοντά του. Έγινε τώρα πρώτη φορά. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό θα είναι τα ίδια πράγματα. Ο κόσμος κοντά στο Σύλλογο να δοθούν υποψηφιότητες. Ο Σύλλογος πρέπει να είναι δυνατός για να ακούγονται τα προβλήματα. Άλλη μία φορά, μία παρακίνηση. Δηλαδή ο Σύλλογος από μόνος του, αν δεν έχει από πίσω τη δύναμή του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, πρέπει να υπάρξουν υποψηφιότητες.
Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τώρα, κυρία Τσικαλουδάκη, έρχεται δηλαδή ο κόσμος, έχει ενδιαφερθεί ή να πληρώσει τη συνδρομή του για να μετέχει, είτε να δώσει υποψηφιότητα, δεν ξέρω πώς το έχετε ορίσει. Δεν έχουμε ιδιαίτερη. Απλά θα ήθελα να πω μια που έχει τόφερη κουβέντα, ότι επειδή περάσαμε δύσκολα χρόνια, ο κόσμος κάπου απομακρύνθηκε, κάποιοι είναι, δεν έχει πληρώσει συνδρομές, έχουμε, και υπάρχει κρίση. Mm-hmm. Έχουν πάρει απόφαση στο Συμβούλιο να είναι ενήμερος αυτός που έχει πληρώσει το 19. Α, εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια, δηλαδή τα προηγούμενα, δεν έχει πληρώσει. Πρέπει να είναι ενήμερο. Ναι, τα υπόλοιπα εντάξει, να. Δεν πειράζει. Απλά οι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον να είναι ενήμεροι, να έχουν πληρώσει το 19. Ωραία. Τώρα, μέχρι πότε μπορεί να πληρώσουν το 19 για να είναι εντάξει? Δηλαδή τρέχει το 19. Δηλαδή πότε και πώς είναι? Εντάξει, μπορούν, μάλλον και στις μέρες, στις μέρες των εκλογών μπορούν να το πληρώσουν. Αλλά καλό θα είναι να είναι από πριν ενήμεροι. Ναι. Ωραία, δηλαδή τώρα προλαβαίνουν, Κατερίνα μου, να έρθουν, να εγγραφούν και να πληρώσουν τη συνδρομή του 19 που είναι σε τύπος ανέρχεται. Και καλό είναι να έρθουν, να μας πούν τα προβλήματά τους, να το κουβεντιάσουν, να υπάρχει η άποψή τους. Τι κάνουμε? Τι ποσό πρέπει να έχουν μαζί τους, ρώτησα. Για είναι 15 ευρώ. 15 ευρώ, με σιγά το ποσό τώρα. Είναι μια ρακή που λέει ο λόγος. Οπότε ας μην πιούμε μια ρακή, να έρθουν να εγγραφούν το σύλλογο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει δηλαδή να έχει δύναμη ο σύλλογος, όχι 50, 100, 200 άτομα. Όταν έχουμε τόσες χιλιάδες αγρότες. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Αλλιώς μιλάει όταν έχει 500 άτομα πίσω του 1000, για να δώσει το θέμα στο πάρα πολύ στην Ιεράπετρα, και όμως να μην υπάρχει άνθρωπος. Ναι. Μα αυτό λένε, έχει... Δεν καταλάβουμε. Είτε καλή, είτε αρθούμε να διαμορφώσουμε μαζί την άποψη στο σύλλογο, είτε καλή είτε κακή που είναι η πρόταση, πρέπει ο άλλος που την ακούει να ξέρει από πίσω του θα βρει αντίσταση. Να. Σωστά. Λοιπόν, τώρα είναι 21 του μήνα, νομίζω σήμερα είναι το δικαστήριο στο Ηράκλειο. Έχουμε... Αχ, ναι, 29, γιατί τον μπέρδεψα. Με την επόμενη Δευτέρα, όχι, με την επόμενη Τρίτη τον μπέρδεψα. Ναι. Ωραία, εντάξει, τώρα εκεί τώρα τι κάνετε, πώς θα βοηθήσετε τους ανθρώπους να μην κατηγορηθούν, να μην δικαστούν, να το πω αλλιώς? Καταρχήν πρέπει και εκεί να υπάρχει βοήθεια. Εκπροσώπηση. Ναι, εκπροσώπηση. Καλό θα είναι εκεί όποιος μπορεί. Θα δούμε απόψε στο Συμβούλιο αν μπορούμε αν υπάρχουν κάποιες συμμετοχές να μπει ένα λεωφορείο ή δεν ξέρω τι άλλο. Το έχουμε κουβεντιάσει ήδη. Αλλά καλό είναι όποιος μπορεί να δηλώσει μια συμμετοχή. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα βοηθήσουμε. Μας βοήθησαν όλους. Δεν ήταν μόνο αυτά εκεί, ήταν 2000 είμαστε, κόσμο. Ναι, ήταν και άλλος κόσμος. Ήταν και άλλος κόσμος. Ναι, ενδεχομένως κάποιοι την πλήρωσαν αυτή την. Ναι, δεν πρέπει, ήδη έχουν πληρώσει κάποιο πρόστιμα. Να. Και αρκετά σοβαρά. Ναι. Τουλάχιστον να φοβούμαι. Φαντάζομαι τώρα αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Δηλαδή, αυτά τα έξοδα μπορούσε να τα καλύψει και ο σύλλογος με κάποιο τρόπο. Εντάξει, τα έξοδα τα. Τουλάχιστον δικαστικά έξοδα, γιατί θα μπορούσε να μην πληρώσουν τα παιδιά από την τσέπη της. Να μοιραστεί κάπου. Ναι, γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί που πίεζαν να φύγει καράβι, έτσι. Κάθε φορά. Όσοι βοήθησαν, έτσι. Είναι 10, περίπου 9-10 τον αριθμό οι άνθρωποι που δικάζονται στις 29 του μήνα, έτσι. Ναι, είναι γύρω 10 άτομα τα κύριο, γιατί δεν έχουν έρθει όλοι σε εμάς, μου ξεφεύγει τίποτα και να μην πω αριθμό. Τα 11 κάπου εκεί είναι. Να. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα αυτό του αγροδικείου. Έτσι, σας τα έβαλα όλα, ενδεχομένως να θέλουμε κάποια για το καθένα μια θεματική εκπομπή. Κρατάμε αυτό με τα άλλα, το πολύ μεγάλο θέμα, και φωνάζουμε από εδώ, από το Μάιο. Μάιο-Ιούνιο φωνάζουμε τα νάιλον, τα νάιλον, που νοιάζει ο κόσμος. Δύο χρόνια που είμαστε εμείς φωνάζουμε, αλλά δεν... Ναι, δεν σας άκουσα. Λέω, φωνάζουμε τα τρία χρόνια τουλάχιστον που είμαστε εμείς, ξέρω ότι οι προηγούμενοι φωνάζανε. Να. Αλλά τουλάχιστον τρία χρόνια που είμαστε εμείς απάνω, δεν μας ακούει κανείς. Να. Μάλιστα, λοιπόν, καιρός να ακούσει. Και νομίζω ότι άκουσε και ο Δήμος, κατάλαβε ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση αυτή, διαχρονικές οι ευθύνες. Και των δημάρχων που έχουν περάσει από την Ιεράπετρα. Ναι, μα δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό δεν έγινε. Αλλά καιρός να λυθεί αυτό. Αλλά να κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση να ξεκινήσει να κάνει κάτι. Να. Δεν λέμε ότι τώρα προέκυψε, φταίει ο Δήμος συγκεκριμένος. Έχει μείνει εδώ και χρόνια. Αλλά κανένας δεν κάνει κάτι να λυθεί το πρόβλημα. Να.
Μα αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι, η πράξης να καθαριστεί η περιοχή μας. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Ο Δήμος θα ξεκινήσει τη περισυλλογή μετά το μονοθεματικό, έτσι, που θα μεταφερθούν και έτσι μας έχει πει η κυρία Αντιδήμος, ναι, κυρία Ρουμελιτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Τσικαλουδάκη για το χρόνο, να την καλημερίσουμε και θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με τον Νέο Αγροτικό Σύλλογο.